Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάω 24, αλλά όχι με τις 24 φωνές. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε με Αγάπη Γαβριλίδου. Οι δύο που μείνανε πίσω. Ο ένας βασικά που έμεινε πίσω, γιατί και οι άλλοι μετά την εκπομπή θα την κάνει για Αθήνα. Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του ΠΑΟΚ 24, είτε από χθες είτε από σήμερα, έχει μετακομίσει στην Αθήνα για τον αυριανό τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Αύριο στις 8.30 το πολύ μεγάλο παιχνίδι, με το οποίο ολοκληρώνεται μια σεζόν που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να γίνει το παιχνίδι αύριο, ο καλύτερος να κερδίσει και να έχουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο και όχι για οτιδήποτε άλλο που μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο 1,5 μήνα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με Αγάπη Γαβριλίδου μέχρι και τις 2. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε έτσι αρκετές συνδέσεις με Αθήνα. Θα έχουμε έτσι αρκετές συνομιλίες με τους απεσταλμένους του σταθμού και του site. Θα έχουμε να πούμε αρκετά. Αγάπη, κρυώνεις? Λιγάκι. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά λιγάκι. Έχει έρθει, με το που φάνε ρηγμένο στους ώμους που είναι μόδα τελευταίο φυσικά καιρό. Μα γι' αυτό λοιπόν, το κάνω, να ξέρεις. Το κάνεις για την μόδα ή επειδή κρυώνεις? Το κάνω. Γιατί εγώ όταν μπήκα ήθελα να ανάψω λίγο εδώ πέρα, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω, άστο, δεν το έδωσα το air condition. Τέλος πάντων, τι γίνεται? Ετοιμάζομαι. Είσαι ή όχι? Ετοιμάζομαι και εγώ να φύγω. Ναι. Τελευταία θα φύγω, αλλά θα φύγω. Έτοιμοι είμαστε, Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Εμείς έχουμε δώσει με το σύνθημα μέσα από το podcast. Εκεί πέρα, χαμηλά την μπάλα, παιδιά. Και με αυτό το σύνθημα, να το πω, πάμε στο τελικό. Ναι, ναι. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι από χθες υπάρχουν διάφορα έτσι, νέα που έρχονται από Αθήνα. Ναι. Τα οποία δεν είναι και πολύ αισιόδοξα νέα που έρχονται. Ναι. Που έχουν να κάνουν με οπαδούς, τέλος πάντων. Και επειδή τώρα έρθει και ένα κόμμα, πριν από λίγο βλέπω. Ξαναλέω. Σκοπός όλων είναι το παιχνίδι. Σκοπός όλων θα έπρεπε να είναι το παιχνίδι να γίνει κανονικά, να τελειώσει. Και όποιος είναι μέσα στα 90 λεπτά καλύτερα, παιδιά, σκέφτεται τι θα κάνουμε. Ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Ναι. Ωραία. Μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Αποκλείεται? Όχι. Είναι μια πιθανότητα. Τέλος πάντων. Απλά το αναφέρω για να έχουμε το νου μας. Γιατί γενικά αρκετοί νομίζω σήμερα είναι οι περισσότεροι που κατεβαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι και πολλοί που θα φύγουν αύριο το πρωί. Είναι και πολλοί που θα φύγουν αύριο το πρωί. Μεμονωμένα εννοώ. Μεμονωμένα εννοώ. Ναι, μεμονωμένα νομίζω σήμερα. Οι περισσότεροι είναι σήμερα. Αυτοί που θα κατεβούν οργανωμένα αύριο θα φύγουν για τον τελικό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έλα. Έχουμε κάποια ενημέρωση, τέλος πάντων κάποια εικόνα για αυτούς που θα πάνε οργανωμένα, πώς θα πάνε? Και το ρωτάω γιατί πριν 4 χρόνια με τον τελικό στον Παναθηναϊκό. Ναι, το 14. Μπράβο. Είχαμε μια εικόνα. Ξέραμε ότι θα μαζευτούν εκεί, ότι από ναι, εκεί θα υπάρχει. Τους πάρουν. Ναι, υπάρχει. Χθες το μεσημέρι βγήκε ανακοίνωση. Μάλιστα. Από την ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Με όλες τις πληροφορίες. 5 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε από εδώ. 5 ώρα το πρωί. Ναι. Πολύ ωραία. Με συνοδεία αστυνομίας, δικηγόρων, ναι. Όλα εκεί, όλα μαζί. Υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις. 5 ώρα ξεκινάνε, 5 ώρα θα μαζευτούν. Περιμένουν να ξεκινήσουν. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Υπάρχει η ανακοίνωση και στο site της ΠΑΕ και στο ΠΑΟΚ που την έχουμε βάλει. Θα κάνουν συγκεκριμένες τάσεις. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν όλες τις πληροφορίες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 5 ώρα το πρωί, ε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει αύριο για να πάει με το Πούλμαν, θα φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει 5, να φύγει 7 το πρωί, σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα είναι όλη μέρα στον δρόμο και φυσικά με το που τελειώσει ο τελικός, ό,τι και αν έχει γίνει. Ξανά πίσω, έτσι, πάλι με την ίδια λογική. Ουσιαστικά είσαι 2 μέρες. Στον δρόμο. Ναι. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Και άϊπνος και όπως θα είσαι, ωραία. Ναι. Αλλά πώς γίνεται πάντα αυτοί που είναι στον δρόμο, οι άϊπνοι, οι ταλαιπωρημένοι. Να είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Να είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το συζητούσαμε και πριν έξω. Και ταλαιπωρούνται μια φορά οι άλλοι ποτέ, ρε παιδί μου. Αυτό το συζητούσαμε και πριν έξω και λέω, εντάξει, να σου πω κάτι. Ας μην κρυβόμαστε, υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα μούδιασμα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι υπάρχει κινητικότητα που υπήρχε π.χ. το 14. Συμφωνώ. Ή και πέρσι. Συμφωνώ. Αλλά πες λίγο στη θέση του κόσμου και σκέψου τα δεδομένα, ωραία. Είναι η κατάσταση όπως είναι. Είναι το οικονομικό κομμάτι τεράστιο. Δηλαδή αυτή η εκδρομή βγαίνει πολύ πιο ακριβά από ό,τι έβγαινε το 14 η αντίστοιχη με τον τελικό με τον Παναθηναϊκό.
δεν είναι τόσο εύκολο. Και όταν το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα, και για το πω και φέτος, παρόλο που υπήρχαν διάφορες απαγορεύσεις για τους αγώνες, ήταν εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις και να το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον να. Ακόμα και αυτή η ρε παιδί μου, ξέρεις που είναι και λίγο πιο μικρή. Ξέρεις και λίγο. Το λέει και το. Η καρδούλα του, ρε παιδί μου. Όλο αυτό είναι μια ταλαιπωρία που πάντα ο παιδί του πάω την υφίσταται. Δεν μπορεί να την υποστεί κανένα άλλο. Κοίτα. Ας πούμε το 14 είχα κατέβει για τον τελικό με αμάξι και θυμάμαι ότι και μεμονωμένα είχα πετύχει στον δρόμο πολλές οικογένειες που ήταν π.χ. πατέρας με γιο, πατέρας, μητέρα, γιος. Ήταν ρε παιδί μου και οικογένεια. Δεν σου λέω ότι υπήρχαν. Υπήρχε όμως ένα κομμάτι, ωραία. Φέτος έχω ακούσει τουλάχιστον 10 διαφορετικά άτομα σε τέτοια κατάσταση που μου λένε, ας πούμε, ότι δεν θα κατέβω. Ναι. Υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα, ωραία. Και νομίζω ότι το σκέφτεται ο καθένας αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σε σχέση εύκολο. Με 4 χρόνια. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Ακριβώς. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άλλο Βόλος, άλλο Αθήνα καταρχάς. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι θα είναι εκεί, εγώ νομίζω ότι περισσότερο από αυτούς ψηλιασμένοι είναι για ότι θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γενικά αυτά θα πάνε οργανωμένα ειδικά. Με αυτή τη ταλαιπωρία που είναι να υποστούν, εμείς την αναφέρουμε και θα ασχοληθούμε φυσικά εννοείται στην πορεία της εκπομπής και με αυτό και ειδικά από αύριο που θα ξεκινήσει έτσι όλο αυτό το κομβόι για να κατεβεί στην Αθήνα, αλλά και από σήμερα θα ασχοληθούμε με όλα όσα έχουν να κάνουν με το παιχνίδι, με το τελικό, το αγωνιστικό, το εξαγωνιστικό. Όλα αυτά θα τα αναφέρουμε σήμερα στην εκπομπή και βέβαια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα και αύριο και την Κυριακή στο ΠΑΟΚ 24. Έχει καθίσει και ο καιρός έτσι, ρε εσύ. Δηλαδή να ξεκινήσεις τώρα να κάνεις ταξίδι αύριο το πρωί. Να μην έχεις κάνει μπάνιο. Είναι και αυτό, θα το σκέφτηκα. Όχι. Αφού σήμερα το απόγευμα θα έρθει. Καλά. Και χθες υποτίθεται θα έρχονταν 7 η ώρα το απόγευμα, θα έρχονταν 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Και τελικά δεν ήρθε ποτέ. Να μην έχεις. Σήμερα το πρωί σε μένα τουλάχιστον. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Πρόλαβα να κάνω μπάνιο εγώ πάντως. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά ναι, είναι και αυτό. Ξεκινάς και χωρίς μπάνιο. Ο φίλος 98 μας στέλνει την καλησπέρα του. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ενημερώσεις παρακαλώ στα πόσα εισιτήρια που έχουν ήδη δοθεί είμαστε. Ακριβές νούμερο, φίλε μου, δεν έχει δοθεί. Από όσο ξέρω. Ναι. Έχουν ξεπεράσει νομίζω τις 10.000 σίγουρα. Ναι. Νομίζω ότι αυτά που είναι διαθέσιμα είναι λίγα πάντως. Ναι. Ωραία. Τώρα, νούμερο ακριβές δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έτσι, και δεν μπορούμε και να έχουμε στιγμή που δεν δίνεται επίσημα. Δεν μπορούμε να το έχουμε. Ότι υπάρχουν κάποια, υπάρχουν από όσο ξέρω κι εγώ. Ναι. Ωραία. Χρόνος υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσω όπως λέγαμε αγάπη αφού κάναμε την παρένθεση, για πες. Ναι, ξεκινάς. Και είναι και αυτός ο καιρός, δες, είπε, που εκεί που έχει ήλιο μπορεί να πέσουν καρέκλες. Ναι, αλλά ο λόγος του ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνει από τέτοια αγάπη. Βρε, προφανώς δεν καταλαβαίνει ο λόγος του ΠΑΟΚ. Που είχες φάει τα 4, εντάξει. Ναι. Οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ ακούγονταν στο σύνδετο, δεν ακούγονταν οι άλλοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα αναφέρουμε. Στην πορεία της εκπομπής είπαμε θα μιλήσουμε με όλους όσοι είναι στην Αθήνα. Είναι και πολύ, ρε Σινίκο. Είναι και πολύ, ναι. Δηλαδή. Εσύ από την χάσει, να πας να συμπληρώσεις το. Δεν είναι και καρέ αυτό, είναι παραπάνω από καρέ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί πρέπει να είμαστε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, λέω να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μπήκαμε λίγο αργά, αλλά να τα φέρουμε λίγο έτσι σε. Να μπούμε σε κανονική δρόμο. Σειρά. Ναι. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε είτε με Σταύρο είτε με Δημήτρη. Που βρίσκονται στην Αθήνα να μας δώσουν από εκεί το ρεπορτάζ. Θα δούμε γιατί πρόγραμμα έχει σήμερα η ημέρα. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ από χθες είναι στην Αθήνα. Από απόγευμα και μετά. Θα τα πούμε όμως και μετά το διάλειμμα αναλυτικά πώς θα πάει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα για το τελικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είπαμε, ξεκινήσαμε. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή. Λέγοντας κάποια πράγματα για το τελικό. Αλλά βέβαια, εμείς είμαστε πίσω, αγάπη Γαβριλίδου. Εγώ τουλάχιστον, εσύ θα είσαι και λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα εκεί. Σήμερα, έτσι, αύριο. Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί. Ωραία, θα είσαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι ήδη ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Γεια σας. Νερό έχετε? Με μεγάλη επιτυχία, να πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί έκανα και μπάνιο. Σπίτι. Τώρα προς τα δω λίγο τα πράγματα είναι δύσκολα. Να ξέρετε, γελάνε μαζί σας. Και πολύ καλά κάνουν γιατί στο συγκεκριμένο θέμα έχουν κάθε λόγο να γελάνε μαζί μας. Αυτό που ρωτάνε συνέχεια είναι το μετρό έγινε, νερό έχετε, ρεύμα έχετε. Εντάξει. Και από εκεί πέρα γελάνε. Στο κέντρο σίγουρα δεν έχουμε νερό, τώρα προς τα πάνω δεν ξέρω. Αυτά είναι.
Δημήτρη. Θα καθιερωθεί αυτό μια φορά το μήνα, δεν θα έχουμε νερό στο κέντρο. Θα είναι αυτό μόνιμο. Το κακό είναι ότι υπάρχει φοβία ότι θα συνεχιστεί μέχρι. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλού να λένε μέχρι Σάββατο Κυριακή. Α, ωραία. Μπορεί να γυρίσουμε δηλαδή και πάλι να μην έχουμε νερό. Σιγά μην γυρίσουμε. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή χαιρόμαστε για, που φεύγουμε. Για κλάματα είστε. Γι' αυτό Δημήτρη μείνε εκεί που είσαι, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Και ναι, μετά βλέπουμε, εντάξει. Τι να σας πω. Η τι συμπρωτεύουσα, όπως ακριβώς το είπες πολύ ωραία, η συμπρωτεύουσα. Γραφική. Εγώ και το αεροδρόμιο φοβάμαι εμείς λίγο. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Φοβάμαι για λίγο πες, το αεροδρόμιο. Για πες, εμείς εδώ στην Αθήνα. Τα πάντα. Πάντα ήρθε ο Κόλκας και ρώτησε, η πρώτη ερώτηση, νερό έχετε? Και γελούσαν μέχρι και τα ντουβάρια. Είναι στράτος από πού ήρθε. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Πέρα την κεφαλιά που φάγαμε με ένα καφέ, 36 ευρώ. Τι, άλλο, τι 36. Φοβερό πράγμα, φοβερό, ναι. Κάτσε, τι καφέ ήταν αυτό με 36 ευρώ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Τρεις καφέδες και ένα τόστ. Πού ήταν αυτό? Και λέει ο πιτσιρικάς του Άκη, παιδιά, ρωτός κάνει 10 ευρώ. Παιδιά, συγγνώμη, πού συνέβη αυτό? Είναι πολιτισμός, πρωτεύουσα. Τι, σαν και σας εκεί πέρα. Εντάξει, οκ. Που τότε μια τυρόπιτα 90 λεπτά. Πού πήγατε ρε, εκεί που πήγε ο πριγκιπάς? Αλλά και εκεί δεν είναι έτσι ο καφές. Κάτσε λίγο, γιατί εγώ σοκαρίστηκα, γιατί είναι να κατέβω κιόλας, να ξέρω πού να πάω. Πάρε δάνειο. Πόβο, δάνειο. Τρόμαξα λίγο, να ξέρετε. Η απόδειξη δυστυχώς ξεχάσαμε να την πάρουμε, δηλαδή είναι για θέμα. Ξεκάθαρα. Είναι για θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι δεν φύλλα, από τα λάθη πληρώνονται. Από εδώ που δεν έχεις νερό καν, εντάξει, πηγαίνεις εκεί πέρα στην Πουκλιά και κατευθείαν, 36. Σου λέει, έτσι εδώ τώρα χωριάτη. Κάτσε εδώ να λιώσεις. Έρχεται ήδη ένα μήνυμα εδώ πέρα που μου λέει ένα μαγαζί, αλλά νομίζω δεν είναι σε μαγαζί η δουλειά αυτή. Όχι, δεν είναι σε μαγαζί. Α, να μπράβο. Άρα το μήνυμα είναι λαθασμένο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, στα υπόλοιπα. Συννεφιάζει βέβαια, νομίζω ότι θα έχουμε βροχή εδώ. Τώρα δεν νομίζω να είναι σαν τη χθεσινή που είχαμε πάνω, αλλά προβλέπεται ότι ακόμα και το απόγευμα, ακόμα και οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί η ΑΕΚ δεν θα βρεθεί στο ΆΚΑ, μπορεί να έχει έντονη βροχή. Αύριο θα είναι καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θυμίζω στον προηγούμενο τελικό με τον Παναθηναϊκό, εκείνη την φοβερή καταιγίδα, που δεν πτώησε την κανένα φυσικά, έδωσε πολύ ωραίες εικόνες και από την κερκίδα και από τα βίντεο κτλ. Παρά την εικόνα του αγώνα εκείνη, εντάξει. Την εικόνα του αγώνα είναι τα πλημμύρα, η εικόνα του αγώνα. Ναι, ναι. Έγινε πλημμύρα και θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αν ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο πιο εύστοχος μετά το 1-0, πριν φύγει το πρώτο ημίχρονο, που έχασε τα άχαστα εκεί και ο Σαπικίδης και οι υπόλοιποι του ΠΑΟΚ. Είναι μία από τις κακές αναμνήσεις του Ολυμπιακού Σταδίου εδώ, που είναι και αρκετές οι κακές αναμνήσεις. Αλλά αυτά να μην τα ξαναζητήσουμε. Εντάξει, έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ναι. Γενικά δεν μπορούμε να θυμόμαστε για πολλά από το ΆΚΑ, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ λίγα τα καλά που μπορούμε να θυμηθούμε από εκεί. Μόνο άσχημα μπορούμε να θυμόμαστε. Απλά τώρα, τι να πω. Εντάξει, και άλλες φορές ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά η φετινή σεζόν, ρε παιδί μου, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση ότι δεν έχουν ανάγκη αυτή. Δεν τους πιάνει τίποτα. Ούτε το μάτι τους πιάνει, το γήπεδο, ούτε το ΆΚΑ, ούτε η Αθήνα, ούτε τίποτα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει μασίσει από τόσες αφαιρέσεις βαθμών. Κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Να κερδίζεις το γήπεδο, να σου παίρνεις βαθμούς στα δικαστήρια και εσύ να συνεχίζεις χωρίς να πτωίσεις, χωρίς να σου πέφτει ηθικό, χωρίς να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Δηλαδή αυτό είναι πέρα από όλα τα ρεκόρ που έχει κάνει φέτος αυτή η ομάδα και τα σερί και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έτσι ένδειξη ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι σε κάθε αντικσότητα. Και απ' την άλλη, εντάξει, είναι αυτό το ρόστερ, είναι αυτή η εντεκάδα που όπου και αν κοιτάξεις μέσα στο γήπεδο θα βρεις προσωπικότητες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα αυτό. Δεν θα βρεις παίχτες να κρύβονται, δεν θα βρεις παίχτες να λυγίζουν στα δύσκολα. Βλέπεις παντού ποδοσφαιριστές που ζητάνε την μπάλα, που θέλουν να έχουν πρωτοβουλία. Παίχτες που έχουν δώσει αρκετούς μεγάλους αγώνες στην καριέρα τους. Αρκετοί από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά μαζί σίγουρα μπορούν να τονώσουν το ηθικό εν ώψη του αυριανού αγώνα. Και αρκετοί από αυτούς επίσης έχουν και την περσινή εμπειρία, έτσι, μην το αφήνουμε έξω, ναι, αυτό.
Είναι και ναι, ο περσινός τελικός που πανηγύρισαν. Δημήτρη, για να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό. Είναι όλη η ομάδα κάτω. Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν έχει μείνει κανείς πίσω. Ποια είναι τα ερωτηματικά βασικά για την δεκάδα? Δεν είναι σίγουρο στο κέντρο και νομίζω και στα αριστερά. Ναι, στην επίθεση. Εδώ και πολύ καιρά αυτά τα δύο ζητήματα, έτσι χαρίζουν την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και τα δύο προβλήματα όταν υπάρχει μια ομάδα που έχει πλέον βασικό κορμό και η απάντηση στο ποιος παίζει δεξιά, ποιος παίζει στα στόπερ, ποιος παίζει σε σεντερφόρ είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται ζήτημα. Εκεί που έχει ερωτηματικό είναι εκεί που και ο προπονητής δεν είναι σίγουρος για αυτά που παίρνει. Κυρίως στο κέντρο, γιατί αριστερά έχει πολλές λύσεις. Αριστερά είναι αρκετοί υποψήφοι και έχει να διαλέξει. Στο κέντρο δεν είναι πολύ υποψήφοι, έχουν κάποια ελαττώματα. Θα λέγαμε ότι ψάχνει ποιος μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Και είναι αυτές οι δύο θέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είναι αυτές οι δύο θέσεις. Και στην προπόνηση τελευταίες μέρες είναι αυτές οι δύο θέσεις, στις οποίες δοκιμάζει πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δοκίμασε έντονα τις τελευταίες ημέρες. Έδειξε ότι σκέφτεται τον Σάχοφ, σκέφτεται και τον Μακ σε αυτές τις δύο θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το ζυγίζει, το μελετάει, το βλέπει. Ίσως το βράδυ, ίσως αν δοκιμάσει κάτι και σε θυμμένες μπάλες κτλ, καταλάβουμε προς τα πράγματα για το πώς θα ξεκινήσει. Για τις δύο θέσεις επαναλαμβάνω, γιατί κρατάλα, ο Πασχαλάκης ήταν στο τέρμα, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μάτος, ο Βιερίνια στην άμυνα, ο Μαουρίτσιο, ο Πέλκας, ο Κάμπος δεξιά και ο Πρίγκεβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για τις άλλες δύο θέσεις ή θα καταλάβουμε το βράδυ μέσα από την προπόνηση, που δεν την δούμε την προπόνηση όλη, ένα τέταρτο ανοιχτή, άρα μετά τις πληροφορίες, ή θα μείνει αναπάντητο ερωτηματικό για αύριο, καμιά ώρα πριν το παιχνίδι, να ξεκαθαρίσει ποιος θα ανακοινωθεί τι παίζει δίπλα στο Μαουρίτσιο και ποιος θα παίξει αριστερά στην μεσοκεντρική γραμμή. Άρα δηλαδή ο σκόρερ στο δικό μου το μυαλό είναι αμφίβολος, έτσι? Ο Σάχοφ. Όχι, ποιος Σάχοφ, ο Μακ. Ο Μακ. Ναι. Ο σκόρερ δηλαδή θα μπει μετά το 60. Κάπως έτσι θα γίνει δουλειά. Δεν ξέρω. Γιατί μετά το ξέρω θα μπει και ο Μπίσεσβαρ. Αν δεν ξεκινήσει δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Okay. Ο Μπίσεσβαρ αν δεν ξεκινήσει, μόνο για αυτό το λόγο θα ξεκινήσει. Γιατί θα θέλει να έχει οπωσδήποτε έναν στον πάγκο που θα του αλλάξει το παιχνίδι στο στραβό ενδεχόμενο. Κάτι που θα κάνει και η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Το κάνει η ΑΕΚ εδώ και πολύ καιρό. Έχει πάντα έναν από Λιβάγια Χρυστοδουλόπουλο στον πάγκο. Και για αυτό το λόγο. Και γιατί, εντάξει, και από πλευράς δυνάμεων δεν είναι και καλύτεροι αθλητές. Αλλά κυρίως για να υπάρχει ένας που τους αλλάζει το παιχνίδι και πράγματα καταφέρνει κιόλας. Έχουν και καλό σερί. Ναι. Τα τελειώματα των αγώνων. Αυτή είναι μια οπτική και του Λουτσίσκου την έχει αναφέρει ξαλώ για τον Μπίσεσβαρ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό έως απαραίτητο να υπάρχει μια σιγουριά στον πάγκο ότι αυτός θα μπει στο 50, στο 60, στο 70 και θα αλλάξει τα δεδομένα αν χρειάζεται να τα αλλάξει στο 0-0, ξέρω εγώ στο 1-1, στο 0-1, σε οποιοδήποτε κακό ενδεχόμενο. Με βάση πάντως όσα ξέρουμε από αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες για τα αριστερά, νομίζω το δίλημα είναι ανάμεσα για την αρχική ενδεκάδα, σε Ελκαντουρί και Μακ, και ξεκινάμε επίσης στον πάγκο. Ναι. Δηλαδή αυτούς τους δύο είναι σε πρώτη φάση. Τώρα, σήμερα αν θα αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Τον Ελκαντουρί δεν τον έχουμε δει γενικότερα στη σεζόν να παίζει αρκετά σε αυτή τη θέση. Ξεκίνησε τη χρονιά, ξέρουμε, στον άξονα μέχρι που τραυματίστηκε. Όταν επέστρεψε δεν είχαμε διαστήματα στα οποία να τον δούμε να παίζει μαζί με τον Πέλκα και να είναι αυτός στα αριστερά, αλλά πράγματι είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο που ας πούμε ότι μπορεί να προκαλέσει μια έκπληξη, γιατί το έχουμε ξαναδεί έκπληξη ακόμα και στον αντίπαλο. Ναι, γιατί γενικότερα δοκιμάστηκε μέσα στη σεζόν, απλά δεν προτιμήθηκε σε αγώνες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν και οι συνθήκες έτσι που ίσως δεν έγινε. Έχει πολλά στοιχεία. Εντάξει, δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης του κόσμου, αλλά είναι παίχτης που χωρίς την μπάλα έχει καλή κίνηση, τεχνική, μεγάλη εμπειρία. Εντάξει,
Αν ήταν ο Μακ καλά, θα λέγαμε ότι είναι ξεκάθαρα το φαβορί, γιατί είναι και η θέση του κτλ. Αλλά δεν είναι καλά. Δεν... Τον βλέπεις ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα στο γήπεδο. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν εύκολο, με τον Πλατανιά δεν ήταν αποτελεσματικός. Και το καταλαβαίνει και το βλέπεις ότι προβληματίζεται. Mm-hmm. Σαφώς όλοι θέλουν να παίξουν, σαφώς όλοι θέλουν να ξεκινήσουν. Θα περιμένουμε, είπαμε, ή το βράδυ θα καταλάβουμε, αύριο το απόγευμα, ποιες θα είναι οι τελευταίες δύο επιλογές του Λουτσέσκου. Δημήτρη, από ΑΕΚ έχουμε εικόνα, καλά, μια μεγάλη έτσι, πρόβλεψη, να το πω έτσι, στις δεκάδες μπορεί να υπάρχει, αλλά έχουμε περίπου εικόνα το πώς θα παραταχθεί. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα του Τζιγκρίνσκι που είναι λίγο ευπαθής, τον προσέχουν και εύχονται να είναι καλά για να ξεκινήσει, μάλλον θα ξεκινήσει, ο πιο ποιοτικός τους βεβαίως αμυντικός. Και υπάρχει και η απουσία του Κονέ. Έτσι, λόγω των καρτών, mm-hmm. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Κονέ στο κέντρο. Άρα, ο Μπάρκας θα είναι στο τέρμα, ο Μπακάκης, ο Χούλτ, ο Τσιγκρίνσκι, ο Βράνιες, ο Σιμόες σίγουρα. Παρτενέρ του Σιμόες εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ποιος μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Έχει διάφορες επιλογές, αλλά εντάξει, Κονέ με την εμπειρία και αυτά που έδινε δεν είναι κανείς. Έχει μεσοφυτικά, είπαμε, μάλλον θα μείνει στον πάγκο στο Λόγλος, μάλλον θα μείνει στον πάγκο, για να παίξει ο Λιβάγια, ο Γκάλο, ο Μπακασέτας και φυσικά ο Αραούχος στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα που δίνεται από την ΑΕΚ, σχήμα που έχει βάση, το έχουμε δει στα μεγάλα παιχνίδια της ΑΕΚ, ακόμα και σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια μένει έξω ο Χρυστοδουλόπουλος, η Ολιβάγια, κυρίως ο Χρυστοδουλόπουλος. Σε μεγάλα παιχνίδια βεβαίως παίζει δίδυμο στα δεξιά Μπακάκης με Γκάλο, παρότι ο Γκάλο δεν είναι καθαρό έμος εξτρέμ. Και το πιο μεγάλο ερωτηματικό εκεί έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Σιμόες στον χώρο του κέντρου, που είναι και μάλλον η πιο μεγάλη απουσία του τελικού αυτή του Κονέ. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχει από χθες και το όνομα του διαιτητή που τελικά είναι ξένος. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Αυτός γράφεται με 2L. Νομίζω με ένα. Αν γράφεται με ένα, τότε σωστά το λέμε. Γιατί αν γράφεται με 2L, νομίζω είναι Μπορμπαγιάν και όχι Μπορμπαλάν, όπως το λέμε από χθες. Αλλά τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Στην ανακοίνωση η ΚΕΔ έχει και το όνομά του. Okay, εντάξει. Εδώ τώρα δημιουργείται ένα ζήτημα. Ας πούμε, δημιουργούνται πάλι εντυπώσεις. Ναι, ότι η ΑΕΚ κατέδρασε, έβγαλε ανακοίνωση, άρα η ΑΕΚ είναι η προβληματισμένη. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν αντέδρασε, είναι χαρούμενος. Επειδή θα τον παίξει ο Ισπανός γερητής. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα σε επίπεδο εντυπώσεων και ουσίας. Για την ΑΕΚ, okay, αντέδρασε, έβγαλε την ανακοίνωση, φτάβαλε με τον Περέιρα, ξέχασε τον Τριτσόνη, που από ό,τι φαίνεται έχει καλή άποψη η ΑΕΚ για τον Τριτσόνη, mm-hmm. και γιατί να μην έχει. Για τον Τριτσόνη καλή άποψη μετά από αυτά που έχει κάνει από το Φεβράριο και μετά. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έχει αντιδράσει για διαιτητή και το ξέρουν καλά, ειδικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που γι' αυτό έχουν εκνευριστεί για το ότι η ομάδα τους ποτέ πριν από παιχνίδια δεν δημιουργεί εντυπώσεις. Mm-hmm. Δεν δημιουργήσε το καν για τον Κομίνη όταν ανακοινώθηκε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και το πλήρωσε, εσωτερικά το πλήρωσε. Ακόμα τα ακούνε στην ΠΑΟΚ από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Mm-hmm. Δηλαδή προτιμούν να έχουν εσωτερικές διαμάχες και κόντρες και ξεφωνητό, από το να δημιουργήσουν θόρυβο και να πιέσουν με μια ανακοίνωση. Δεν το κάνετε τώρα. Και στο κάτω-κάτω, ο ΠΑΟΚ, γιατί να είναι, ξέρω εγώ, χαρούμενος που δεν τον παίξει ο Σιδηρόπουλος? Γιατί ο Σιδηρόπουλος θα έπαιζε, mm-hmm. αν πήγαιναν όλα ομαλά. Δεν έχει, δηλαδή, ούτε ζέστη ούτε κρύο. Ο οποίος Σιδηρόπουλος, που κάθε φορά κάνουμε κουβέντα για τον Σιδηρόπουλο, έτσι, και έχει δημιουργηθεί τόσο ζήτημα πλέον, ο Σιδηρόπουλος στον ΠΑΟΚ συνήθως τον παίζει εντός έδρας. Δηλαδή, που είναι ο πιο περιταρίσιος και παίζει εντός έδρας στον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι σε εκτός έδρας να έχει τον Σιδηρόπουλο, άντε να ήταν μια-δυο φορές. Συνήθως παίζει την Τούμπα. Φέτος στην Τρίπολη. Και έχασε ο ΠΑΟΚ. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχασε. Δηλαδή. Όπου ακυρώθηκε και πάλι γκολ από παθητικό. Ναι, σωστά.
Είναι εντυπώσεις, είναι να δείξουμε ότι ξέρω εγώ πάλι ο ΠΑΟΚ είναι καλά και ευνοημένος και όλα αυτά τα ανόητα τα οποία παίζονται εδώ για να δημιουργούν διάφορες εντυπώσεις. Εντάξει. Τα περιμένουμε έτσι, τα ξέρουμε. Απλά ο ΠΑΟΚ θυμίζω ότι δεν έχει αντιδράσει ποτέ εδώ και χρόνια και με την ΙΝ ΚΕΔ και με την προηγούμενη σε ορισμό διαιτητή. Πολλές φορές επαναλαμβάνω μπορεί να το έχει πληρώσει κιόλας. Αλλά εξακολουθεί να έχει την ίδια στάση. Ναι, ναι. Και βέβαια η όλη απόφαση για να έρθει ξένος διαιτητής είναι και μια έμεση παραδοχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον. Από τους ίδιους, έτσι. Ναι. Από τους ίδιους, όχι βέβαια, από όλους εμάς. Αν ήταν όλα καλά και αν ήταν οι διαιτητές σε φόρμα και αν είχε και επιλογές και αν δεν είχε πάρει μηνύματα ότι φοβούνται, γιατί φοβούνται, φυσικά δεν θα έχει λόγο να αλλάξει και να δημιουργήσει ζήτημα μετά από 40 χρόνια, ξέρω πόσα χρόνια έχει να σφυρίξει ξένος διαιτητής. Ναι. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά φταίνε και οι διαιτητές και οι οικομήνιδες και η ΚΕΒ, όλοι αυτοί φταίνε για το ότι πλέον δεν έχουν διαιτητές να ορίσουν σε ένα τελικό κυπέλλο και προτιμούν τον ξένο, γιατί δεν προτιμούν τον ξένο κυρίως. Κανείς δεν εγγυάται ότι θα σφυρίξει καλά ο ξένος. Ναι, καλά, αυτό δεν το μόνο που εγγυάται είναι ότι δεν υπάρχει τώρα φασαρία, δεν υπάρχουν πιέσεις, δεν ξέρουν το τηλέφωνό του, δεν ξέρουν που μένει κτλ. Κτλ. Γιατί τους Έλληνες ξέρουν και τα τηλέφωνα και που μένουν ξέρουν. Ναι. Αυτό είναι το μόνο που κερδίζουν από έναν ορισμό ξένου διαιτητή. Εδώ ναι. Που φτάσαμε και έτσι όπως τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Ναι. Θα τον δούμε και τον Ισπανό. Και βέβαια, έλεγε πριν ο Μάριος κάτι το οποίο έχει δίκιο. Εντάξει. Ο Σιδρόπουλος είναι τέταρτος, σωστά. Δεν έχει ρωτήσει τέταρτος. Ναι. Αν πάθει κάτι ο Ισπανός αύριο και πρέπει να μπει ο τέταρτος, ωραία, θα περάσουμε. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Μικρό, αλλά. Okay. Αν πάθει κάτι ο Ισπανός, νομίζω ότι θα αντικατασταθεί από Ισπανό. Από τους επιπρόσθετους. Ναι, έτσι νομίζω. Σωστά. Τέλος πάντων. Η πλάκα μεγαλύτερη από όλες σε αυτό το σκηνικό είναι ότι υπάρχει παρατηρητής διαιτησίας Έλληνας. Ναι. Και παίζουμε εσύ τώρα πού θα στείλει την έκθεση. Σε ποιον, στο βασιλιά, στο Χουάν Κάρλος, σε ποιον. Πού θα τη στείλει την έκθεση. Τι να παρατηρείς και τι να δει και τι να κάνει. Αλλά είπαμε ότι εντάξει, είναι ένα πισωγύρισμα στο οποίο μας οδήγησαν οι οικομήνιδες. Ναι, είναι γενικά ένας τελικός ειδικών συνθήκων. Και αν κανείς από τους διαιτητές τους Έλληνες έχει παράπονο που εγώ το καταλαβαίνω, γιατί ψιλοξευτιλίζονται αυτό που έγινε, να πάρει τηλέφωνο τον Κομίνη να τα πει. Αυτός δει με ό,τι έκανε και με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε στην Τούμπα, με την απόφαση που άλλαξε τρεις φορές, με το φύλλο αγώνας, με τα σφυρίγματα, με τα δικαστήρια, με το τι έρχομαι, δεν έρχομαι. Και αυτόν κάποιοι πήγαν να τον ορίσουν και όλα την εβδομάδα και τα έκανα τρεις χειρότερα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Ένας τελικός ειδικών συνθηκών από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω αν Δημήτρη έχει εικόνα καθόλου από κόσμο που σιγά σιγά έρχεται. Είναι κάποιοι μεμονωμένοι που μπορεί να έχουν έρθει από σήμερα. Προφανώς και αύριο θα είναι ο μεγάλος όγκος. Στο κέντρο της Αθήνας είναι κανονικά στη βάση τους υπαοξίδες, στο σύνδεσμο. Υπήρχαν και χθες κάποιες εντάσεις κτλ. Αλλά δεν έχουν πρόβλημα. Εντάξει. Οι νότιοι παοξίδες, οι Αθηναίοι και άλλοι εδώ και πολλά χρόνια εκεί συγκεντρώνονται και χθες εκεί ήτανε και σήμερα εκεί θα είναι και ας κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ναι. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ που μας ακούνε, ας δουν την ανακοίνωση της ΠΑΕ από χθες. Είναι ξεκάθαρο το τι θα αναφέρει για όσους έρχονται από Βόρεια, για όσους θα είναι από Αθήνα, για όσους έρχονται από πιο νότια, που ακριβώς συγκεντρώνονται και τι σχέδιο υπάρχει για να πάνε κανονικά στο γήπεδο. Mm-hmm. Είναι όλα τακτοποιημένα. Τώρα, εντάξει, από εκεί πέρα είναι μια δύσκολη κατάσταση και ένα κλίμα λίγο εκρηκτικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι περισσότεροι από αυτούς που ταξιδεύουν το ξέρουν αυτό. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Δεν είναι. Σχεδόν όλοι είναι ψηλιασμένοι πλέον. Ξέρουν τι είναι να συναντήσουν όσοι θα βρεθούν στο τελικό. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Θυμίζω ότι αργότερα είναι συνέντευξη τύπου, δεν υπάρχει προπόνηση της ΑΕΚ εδώ, δεν υπάρχει κοινή παρουσία, θα προσέξω το 2 προπονητών, το αποφεύγουν. Στο φιλικό θα πάτε το βράδυ. Πώς? Στο φιλικό θα πάτε το βράδυ, λέω. Συνάδελφοι. Όχι, στο φιλικό.
Έλεγα για την Τζίπρο προπονητές, θέλω να δω αύριο πριν το μάτς τα υπάρχει χειραψία. Δηλαδή έχουμε φτάσει και σε αυτά τα επίπεδα. Δύσκολα τα λέω. Ξέρεις τι λέγαμε με την αγάπη στο podcast αυτή την εβδομάδα. Ότι ναι. Θα μπορούσε να γίνει μια συνέντευξη τύπου όπως γίνεται στην Αμερική όταν είναι, ξέρεις, δύο πυγμάχοι και κολλάνε τα πρόσωπά τους και τέτοια. Ναι, ναι. Δεν ναι. Θα ήταν ενδιαφέρον. Θα είχαμε τέτοια σκηνικά. Τι να σου πω τώρα, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, κάποια πράγματα γίνονται υποχρεωτικά και κάποια πράγματα που μπορούν να αποφευθούν, αποφεύγονται χωρίς πολλά-πολλά. Ναι. Σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία. Οπότε και αργότερα, φυσικά εντάξει, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κουβέντες και συζητήσεις και πιο μετά από την προπόνηση, από την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ θα έχουμε ενημέρωση. Ελπίζω συνέχεια της ημέρας να μην πάτε πάλι σε ένα μαγαζί το οποίο έχει 10 ευρώ το τόστ. Ωραία. Έχει κάτι πολύ ωραία βρώμικα, Δημήτρη, στην Αθήνα. Μπορεί να σε πάει ο Σταύρος να φάτε εκεί πέρα να είστε κομπλέ. Ωραία. Τι να σου πω. Με δανεικά θα είμαστε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έγινε. Γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Μπατζόγλου από την Αθήνα. Θα ζητήσω λίγο μετά πού ήταν αυτό για να ξέρω, να πάω ψηλιασμένη. Νομίζω δεν ήταν σε μαγαζίρεση. Πρέπει να ήταν σε. Στον δρόμο, λε. Σε δρόμο. Δεν ξέρω με τι κατέβηκαν. Με αυτοκίνητο κατέβηκαν. Νομίζω με αυτοκίνητα κατέβηκαν. Αυτό αεροπλάνο. Σκέφτομαι τώρα. Ναι, οκ. Okay. Θα ρωτήσω γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας είναι η Alter Ego με ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα και ειδικά τώρα που έρχεται η εποχή των βαφτίσεων, γάμων. Είναι η καλύτερη εποχή τώρα. Πλήρης ανδρική ένδυση στην Alter Ego. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαρίδη 85 στην Καλαμαριά. Τώρα και στο κέντρο στην Παύλου Μελά 36. Στίχημαν φυσικά μαζί μας. Με SpeedBet στο Στοίχημαν. Στοιχηματίζεται απίστευτα εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού και με πάρα πολλές επιλογές στο κομμάτι που έχει να κάνει για τον τελικό κυπέλλου. Και η αναδομό. Στην αναδομό μπορείτε να ανακαινήσετε τα πάντα στο σπίτι σας. Μπάνιο, κουζίνα, παιδικό δωμάτιο, ολόκληρο σπίτι από την αναδομό. 2311-241-508 και www.anadomo.gr. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Είπαμε τον αλλακτικό team σήμερα, καθώς η ομάδα, η βασική, έχει μετακομίσει σχεδόν όλοι, θα πω εγώ, στην Αθήνα. Καθώς ακόμα μία προσθήκη θα μετακομίσει αύριο το πρωί και είναι δίπλα μου η προσθήκη αυριανή. Παίζονται στοιχήματα εδώ πέρα για το πού μπορεί να έχουν δώσει τόσα λεφτά στην Αθήνα. Σταύρος Δημήτρης. Σε αεροδρόμιο έχει γίνει δουλειά σίγουρα. Εσύ λες αεροδρόμιο. Ναι, έχει γίνει σίγουρα σε αεροδρόμιο δουλειά. Είναι πιο λογικό είναι. Ναι. Λοιπόν, Ρεγκίνα μαζί μας ήδη και αξεσουάρ μπάνιου. Μπαίνετε στο site reginabanio.gr, ξεφυλίζει το κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα. Naxus φυσικά με τα παπούτσια που ντύνεται και ο ΠΑΟΚ. Η Naxus με την η ανδρική της συλλογή θα τη βρείτε σε νέες μειωμένες τιμές και στο nac.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα στην πλατεία Αγία Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos. Λοιπόν, κάναμε μια κουβέντα με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, είπαμε 5 πράγματα. Τώρα θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας πει πού έφαγε 36 ευρώ για να φάει, όχι για να φάει, για να πιει ένα καφέ. Τρεις καφέδες και ένα τόστ. Ο μικρός του Άκη. Σταύρο, τι γίνεται, φίλε. Φίλε, έφαγα ένα τόστ, 1 ευρώ η τζούρα. Δεν βγαίνει, εσύ βγαίνει 10 δαγκονιές. Δεν βγαίνει, πιο λίγες είναι. Ένα ευρώ η τσούρα, το μοιράστηκα με το στράτο του Ιωτουράκη. Πάγαμε από μισό. Και όχι 1,05. Ήταν 10,50. Και τόσο φανταστείτε με ψύχες κοκαίνης. Ωραία, μιλάμε για... πώς το λένε. Γαλοπούλα, κασέρι και ντομάτα. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτό κάνει συνολικά, ωραία, 0,4 λεπτά. Πόβο Σταύρο, πεθαίνω να δω πώς κοίταξε όταν σου το είπε. Αλήθεια σου λέω. Δεν είναι, εγώ δεν κοιτάω καταλόγους, έχω αυτό το λάθος. Ο μικρός δεν παραγγέλνει. Ναι. Που κοιτάει τον κατάλογο. Ναι. Και με τους καφέδες δεν φέρε και ένα τόστ. Και αφού του φεύγει σε μικρό, μου λέει ο μικρός. 10,50. 10,50. 10,50 μου λέει. Αυτό καλό. Και ήταν ακριβώς το μισό γιατί το μοιραστήκαμε. Το μισό ήταν 5 τζούρες. Ήταν 1,05 η τζούρα. Δηλαδή πραγματικά. Κατεβαίνετε στην Αθήνα μια φορά στο ένα χρόνο από τη Θεσσαλονίκη, αυτά τραβάτε. Τι να κάνετε. Έτσι είναι. Κατεβαίνετε. Άπλητοι χωρίς ρεύμα, μας έλεγε ο Μπατζόλου χθες. Εντάξει, κατεβαίνετε έτσι και. Εγώ ήταν να πάνω χθες με Ζαγόρι. και το παίζω και μάγκα στη Λία, η οποία ήταν και έμπειρη, γιατί στο χωριό έτσι κάνανε οι βλάχες. Ωραία. Ναι.
και μου λέει να το ζεστάνω. Σε παρακαλώ. Τι είμαστε, τίποτα φλόρι. Είμαστε φλόρι. Και το παιδιά έχω χοροπηδί. Καλά, εντάξει. Να πούμε να ψοφήσει όποιος θέλει για αυτό που συνέβη, εντάξει. Που συμβαίνει για δεύτερη φορά. Ναι. Ρε Σταύρο, μην κρινιάζεις, θα κάνεις εκεί. Εγώ έκανα ήδη, το πρώτο πράγμα που έκανα αυτό. Προφανώς. Κάνε και ένα και αύριο, να είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσεις και θα έχεις κάνει. Ήδη έχω ζητήσει late check-out του ξενοδοχείου. Ναι. Για αυτόν τον λόγο, να ξέρεις. Ναι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Πω. Δεν έχει έρθει ακόμα στο κέντρο. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Ξαναπούμε ψόφος αυτό που θέλει αυτό το πράγμα. Το πολιτικό προϊστάμενο βασικά. Όλους τους πολιτικούς προϊστάμενους που δεν έχουν κάνει την υποδομή. Ωραία. Στην Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε. Την υποδομή για νερό, έτσι. Δεν μιλάμε για καμιά υποδομή, δηλαδή. Ναι, ξέρω εγώ, μιλάμε, τίποτα οπτικές ίνες που φέρετε μπροστά σου, αυτός που μιλάς απέναντι. Okay, ναι, μιλάμε για νερό, δεν είναι. Για νερό, η μητέρα μου δεν έχει και ρεύμα. Από χθες. Τι ωραία. Από χθες, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Τέλος πάντων. Βγήκαμε κάπου τώρα, γιατί τι άλλο έχουμε, ο Τζομπατζόπουλος τι δεν είπε. Κοίταξε, ο Τζομπατζόπουλος τα είπε όλα, ωραία. Φυσικά ξεκίνησε με 36 ευρώ, όπως καταλαβαίνεις. Αναμενόμενο, εντάξει. Είπαμε, ρε παιδί μου, τα αγωνιστικά είπαμε κυρίως. Εντάξει, κοίτα, αυτά θα μας απασχολήσουν. Ούτως ή άλλως υπάρχει δεν είναι καμία απολύτως τοποθέτηση για το θέμα του διαιτητή. Δεν είναι μεγάλο λόγο να το αναλύσουμε εμείς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έπεσε σε μια παγίδα που ίδια, δηλαδή μουρμουρίζει για κάτι που προκάλεσε η ίδια. Όταν μουρμουρίζεις για το μοναδικό, όταν μουρμουρίζεις για τον μοναδικό διαιτητή που είναι διαθέσιμος για τους άλλους τους έκαψες. Ωραία. Αν και εσύ τη δουλειά σου την κάνεις κυρίως με τους πλάινους, εκτός δικαστηρίων. Σου λέει και εδώ που μου λες και γι' αυτό πάλι το ξέρω τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν είχε θέμα με τον Σιδηρόπουλο, κανένα. Εντάξει, άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα ούτε στη μία περίπτωση, ούτε φαίνεται να έχει στην άλλη. Ή τουλάχιστον δεν σχολιάζει πριν το παιχνίδι. Ναι. Δεν έχει και λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη υπάρχει ο κίνδυνος του να αποτελέσει άλοθη για την ομάδα το ψυχολογικό κομμάτι. Το ότι παίζει εκτός κτλ. Κτλ. Δεν κάνεις και άλλο για την διαιτησία. Κανένα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πάει έτσι όπως πάει. Η ΑΕΚ μουρμουρίζει. Ας πρόσεχε. Έχω γράψει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μουρμουρίζει η ΑΕΚ και το Σιδηρόπουλο. Μα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δηλαδή τι να είναι. Ο Παπαπέτρου ήταν η δεύτερη. Ο Παπαπέτρου είναι το σύνδεσμο Αθήνας. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή παίζει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Ωραία. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Εντάξει. Στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Διευθυντές ασφαλείας της ΑΕΚ. Αστυνομικός προστάμενος της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ με τη λογική ότι κάθε εβδομάδα συνεργάζεται με αυτό. Είναι εκεί, ναι, σωστά. Ναι. Εντάξει, ας σου βάλω και αυτήν την διαιτητή, γιατί δεν τραβάτε τα τώρα. Εντάξει. Σωστά. Γιατί αυτή είναι η φράση που μπορείς να πεις, δεν υπάρχει άλλη. Το δεν τραβάτε τα. Ωραία. Γιατί άλλο, μήπως να μην κατέβω κιόλας. Όχι ότι έχω θέμα με τον Παπαπέτρο, πραγματικά δεν έχω θέμα με τον Παπαπέτρο. Θεωρώ ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι ο Ισπανός θα είναι στο ύψος των περιστάσεων, έτσι, και να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι όλη η πεντάδα θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρώ. Mm-hmm. Έτσι, θέλω να πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, τι και πώς, θα δείξει ιστορία. Σταύρο, είσαι έτοιμος να λες τα ονόματα. Παιδιά, πραγματικά τώρα, αυτό θα έχουμε θέμα. Εντάξει, φίλο, εύκολα είναι. Εντάξει, ο πρώτος βοηθός, ο δεύτερος βοηθός, ο πρώτος και τελειώσαμε. Τα δύο ονόματα. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο να ξεφυλιστούμε. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δις να την γλιτώσουμε. Αυτή την ξεφτύλα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Καλά. Μιλάγκος η αντίθεση θα εμφανιστεί στη ζωή μας. Κανονικά. Τέλος πάντων. Κάτσε λίγο. Εμένα μου γέλησε αυτή εδώ η μπλούζα σε μαύρο υπάρχει. Δες τιμή πρώτα, δες τιμή πρώτα, δες τιμή πρώτα. Ορίστε. Σε μαύρο όχι, σε μπλε έντονο. Έχω πολύ μπλε. Πώς φαίνεται την κλίση. Σκούρο εσύ. Είναι σλιμφή, τι είναι για κιλά. Και σλιμφή το κόλκα. Γιατί μπορεί να το κάνει καλά. 36 ευρώ τελική τιμή από 45 και μόνο. Ακούμε και τις τιμές. Βρες κάποια με αρκετά χ να δοκιμάσω μόλις και στο τηλέφωνο. Τα ρήφα για το 36 εκεί πέρα. Τι κύριο. Ορίστε. Αυτό το χρώμα ή στο γκρι. Στο γκρι. Μάλιστα. Συμπαθητική.
Υπάρχει καμία ειδική τιμή από όλους τους διαιτητές μαζί, όχι. Κάνει και το μαζόλιο. Σου μαθαίνει πώς να αγοράζεις εσύ. Ωραία, αυτή είναι εδώ, να δοκιμάσω σε λίγο το όμως. Ναι, ναι. Σταύρε, τα ρήφα το 36, φίλε, εκεί πέρα τι γίνεται. Δεν το λάδουν, ναι. Με το λάδουν, ναι. Σταύρο Slim Fit, πήρες ή όχι? Είναι λίγο λεπτή γραμμή, αλλά αυτός είναι αισιόδοξος που θα βρει. Εγώ τον κόβω ότι δεν θα βρει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Εγώ για άλλο μπήκα σε αυτό το μαγαζί στο μεταξύ μου. Τέλος πάντων, το βγάλουμε την άκρη μας. Μάλιστα. Αυτά τα διαδόντια δεν είναι κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό. Θα δούμε σε διάρκεια. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά. Ήδη παραλίγο να γίνει ζημιά στην Αθήνα. Δεν συναντήθηκαν εν τέλει επί των δύο ομάδων. Ναι. Λέγεται για διάφορες εντάσεις στο κέντρο και παρότι παγκόσμιο κανονικά εκεί από το ξέρω δεν έχει συμβεί κάτι αξιομνημόνευτο. Φημολογείται μια ένταση με την αστυνομία κάποιος στο Σύνταγμα. Τώρα τέτοιες μικροεντάσεις θα έχουμε πολλές πιστεύω, αλλά το θέμα είναι μην γίνει κανένα κακό. Τώρα όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω βέβαια σήμερα το βράδυ, για μένα χθες το βράδυ ήταν το πιο επικίνδυνο βράδυ, γιατί θα ήταν λίγοι ο ΠΑΟΚ. Τελικά μας έφυγαν καμιά 200 στον Πανελλήνιο, άρα δεν ήταν και εύκολο να τους κάνεις καλά. Τώρα από εκεί και πέρα σήμερα θα είναι πολύ περισσότεροι, άρα νομίζω ότι ο κίνδυνος να γίνει κάτι μειώνεται, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Αν και η απόσταση εξαρχείων με τη σύνδεση του ΠΑΟΚ δεν είναι πάνω από 400 μέτρα, όπως έτσι. Ας ελπίσουμε ότι η αστυνομία θα είναι σε καλή κατάσταση όπως ήταν και χθες. Αυτό το πέρα. Ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει, σε αφήνουμε να πάρεις καλά, να δώσω άλλα 36 ευρώ, να είσαι καλά φίλε. Να συνεχίσεις τα ψώνια σου. Ελπίζω να έρθει το νερό να κάνετε ένα μπάνιο κάποτε. Χαίρομαι που δεν είμαι στο στούντιο μαζί σας. Όχι, δεν καθαρίμαστε. Έχουμε κάνει, ρε Σταύρο. Προλάβαμε. Εγώ θα κάνω αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει, ακούσαμε τα ψώνια. 36 ευρώ. Αθήνα, που πας 36 ευρώ. Εγώ τα σου λέω εγώ ότι κατεβαίνουν. Καλά σας λέει ο άλλος. Όπως σας λέει. Παιδιά, με αγχώσατε, με αγχώσατε λίγο. Σε δηλαδή, θέμα, όντως θα πάω μηδενικά. Να πάρω λες, όχι, ρε παιδί μου. Να σου πω λίγο κάτι. Θα σταματήσεις τώρα εσύ σε κάνα μαγαζί στο αεροδρόμιο, ας πούμε, για να πάρεις κάτι να φας. Δεν σε έχω για τόσο. Να φάω, όχι, αλλά θα έμπαινα σε κάνα μαγαζί να δω τι γίνεται. Άλλο ρε τα duty free. Ρε παιδί μου. Άλλο αυτό, οκ. Okay. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Επίσης, αφού βλέπεις ότι οι συνάδελφοι είχαν κάποια ζητήματα, ωραία, πριν κάνεις οτιδήποτε, θα ενημερωθώ, ναι. Ναι, και είσαι κομπλέ. Ναι. Είσαι κομπλέ. Εντάξει. Αφού θα ταξιδέψει αεροπορικός Μπρούκλιν και εσύ. Ακριβώς. Και όχι με αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Κόλγα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι λίγο προετοιμασίας. Έτσι. Καθώς αρκετοί μεμονωμένοι πηγαίνουν σήμερα, από αύριο. Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουν και οι οργανωμένοι. Πες μου λίγο το πρόγραμμα σήμερα, πώς έχει, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, στις 5.30 είναι η κοινή φωτογράφηση των αρχηγών. Μάλιστα. Μόνο των αρχηγών, όπως είπαμε και πριν, γιατί οι προπονητές δεν. Ωραία. Όχι. Και μετά. Κανονικά αυτό είναι αρχηγοί και προπονητές, είναι η κοινή φωτογράφηση. Ναι, ρε παιδί μου, πώς ήταν πέρσι ο Ιβιτς με τον Χιμένεθ, η κοινή φωτογραφία. Ναι, δεν είναι οι δύο θυμάμαι, προπονητές, okay, και οι παίκτες. Okay, πάντα. Okay, okay. Είναι έτσι, ωραία. Φέτος δεν θα είναι οι προπονητές. Μάλιστα. Θα είναι οι δύο αρχηγοί, mm-hmm, και θα είναι νομίζω και δύο εκπρόσωποι των ομάδων. Έτσι λέγεται. Εκπρόσωποι των ομάδων, είναι... τι εννοείς δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν διευκρινίστηκε αυτό θα είναι. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης με τον Βασίλη Δημητριάδη. Με τον Δημητριάδη. Δύσκολα. Ναι. Δεν ξέρω. Να είναι Λουσάνδρου. Με ποιον, με τον Μάκη Δοκιάτση. Αγαπημένο του. Να είναι δικηγόρο, ρε εσύ. Πολύ σωστά. Η Ρίζου. Αλλά... Αυτή η γυναίκα τη μάθαμε πια πριν. Δεν πει όμω εκπρόσωπο την ομάδα, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, έτσι είναι. Τέλο πάντων. Οκ, okay, αυτό είναι να γίνει 5.30, ναι. Λοιπόν, 5.30 και μετά 6 και 4. Λουτσέσκου και Βιερίνια, συνέντευξη, ναι, τύπου. Σε ένα σημείο. Και, ναι, μετά και, μετά στη... και μετά στις 7 είναι και η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Η ΆΚ δεν θα προπονηθεί στο ΆΚΑ, mm-hmm, μόνο συνέντευξη τύπου εκεί. Μάλιστα. Αυτά. Έτσι θα πάει. Δηλαδή, ωραία, ουσιαστικά οπότε... από 5.30 μέχρι 7, ωραία, 7 ωραία και μισή ξέρω εγώ, είναι το ενδιαφέρον εκεί. Εντάξει. Μετά νομίζω θα έχουμε και λίγο για το αν δείξει κάτι ο Λουτσέσκου, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου, αν δει άγνωστα πρόσωπα. Δηλαδή. Ναι. Επειδή μου τώρα ένα χρόνο στην ομάδα, εντάξει, πάρω κάτω του περισσότερου δημοσιογράφου, τουλάχιστον κάτι του ξέρει. Ωραία. Αν θα δει και άγνωστα πρόσωπα και ξέρει και του γίνουν μια-δυο ερωτήσει, νομίζω θα είναι να κινήσει 5 και 4. Η προπόνηση τώρα είπε ότι είναι 6. Η προπόνηση είναι 7. 7, εντάξει, έχουμε δρόμο. Okay. Δεν είμαι πολύ. Δεν βάζω το χέρι μου στο φωτιά ότι θα έχει άγνωστα. 6 και 4 και 7 η προπόνηση.
Αλλά λες ότι υπάρχει κάποιο είδους moratorium. Δεν βάζω, ρε παιδί μου, στο χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι. Ότι θα υπάρχουν πολλά ξένα πρόσωπα. Ρε παιδί μου, τόσα μέσα είναι εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και. Δεν το βάζω. Δημοσιογράφοι από την Αθήνα και μέσα, τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν με τον προπονητή του ΠΑΟΚ συχνά. Δεν το βάζω, να ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι de facto θα ξαναπεί τα γνωστά που έχει πει εδώ και καιρό και καλά κάνει και τα λέει. Δεν το λέω για να το. Δεν το λέω ειρωνικά. Ειλικρινά καλά κάνει και τα λέει και το αναφέρει κάθε φορά. Και εγώ πιστεύω ότι και τώρα θα τα αναφέρει και μετά ο τελικό ό,τι και να γίνει, ειδικά άμα κερδίσει θα το ξανααναφέρει και πολύ καλά κάνει. Ωραία. Απλά επειδή είναι λίγο στη τσίτα με το συγκεκριμένο θέμα προπονητής. Ναι. Και κάθε φορά δεν χρειάζεται πλέον ξέρεις, ερώτηση για να το πει. Ναι, ναι, ναι. Το αναφέρει από μόνο του. Εάν ερωτηθεί και λίγο και ένας λίγο να είναι περίεργος και αυτά και να ρωτήσει κάτι παραπάνω και όχι, εγώ θεωρώ κάτι άλλο και όλα αυτά, νομίζω ότι. Θυμάμαι, το σκεφτόμαι αυτές τις μέρες με αφορμή όλα αυτά που, όλη αυτή την επίθεση που δέχεται ο Λουτσέσκου, γιατί δέχεται τεράστια επίθεση το τελευταίο διάστημα. Σκεφτόμουν τη συνέντευξη τύπου πέρσι στον τελικό μετά τον αγώνα που την έπεσαν στον Ίβιτς για το γκολ του Ενρίκε και τι και πώς και γιατί δεν το λέτε και γιατί δεν λέτε τον offside και όλα αυτά. Και θυμάμαι ότι ο Ίβιτς, που ήταν ρε παιδί μου πιο ήπιο να αντιδράσει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Λουτσέσκου. Είχε, θυμάσαι πώς είχε απαντήσει, ρε παιδί μου. Είχε, ναι. Είχε ανεβάσει τόνους, ωραία. Ναι. Σκέψου λίγο. Ναι, λίγο, σε σχέση με τον Λουτσέσκου, δημόσια. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Okay. Δημόσια. Σκέψου λίγο τον Λουτσέσκου, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Ένα πράγμα θέλει, ωραία. Μία τάκα θέλει. Ένα τσακ να τον προκαλέσεις. Ότι θα είναι πολύ πετυχημένο τώρα να γίνει τέτοια κουβέντα. Έχει πολύ ψωμί, νομίζω. Και η σημερινή. Η ναι. συνέντευξη τύπου και η αυριανή και ιδιαίτερα ανάλογα το αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, θα τα έχεις αυτά. Και νομίζω ότι και ο ίδιος το ξέρει. Το κατάλαβε δηλαδή το τελευταίο διάστημα ότι θα τα έχει αυτά. Πριν το παιχνίδι. Η χειραψία δεν είναι στανταρισμένη, έτσι δεν είναι. Περνάει ο προπονητής την ώρα που μπαίνουν μέσα και άμα θέλει δίνει το χέρι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάτι που. Ναι, ανάλογα αν θα υπάρχει τελετουργικό πριν. Που είναι δύο ομάδες, όπως ήταν και πέρυσι, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν έχει διευκρινιστεί γενικά το τελετουργικό, ρε παιδί μου, το πριν. Νομίζω το απόγευμα θα έχουμε εικόνα. Θα δούμε πώς θα είναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ καλό το κλίμα. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Λένε, ρε παιδί μου, πολύ ότι ακόμα κι αν δεν είσαι καλά, δείξε ότι είσαι καλά, απλά για να περάσει ένα μήνυμα. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι μερικές φορές αυτό το πράγμα. Μπορεί να δημιουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή, τι μήνυμα να περάσει, παιδιά, εδώ και ένα-ενάμιση μήνα έχει γίνει όταν ξέρεις ότι πανηγύρι. Ακριβώς. Όταν ξέρεις ότι οι άλλοι έχουν υποθεί χοντράδες, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τον αλήθεια έχει μένει. Όχι, να σου πω κάτι, ό,τι και να έχει υποθεί. Δεν έχει υποθεί επί προσωπικού από τη μεριά του Τσέσκου. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Και πάει όχι μένει, ας πούμε, και βγαίνει δημόσια. Έχεις πει που έχεις πει άλλα τόσα. Να λες να γίνει έλεγχος doping control στους προπονητές. Ναι. Είναι ξεκάθαρο καρφί, ωραία. Ξυπνάδα αθηναϊκή αυτό. Τώρα αυτό ναι. Δηλαδή είναι, αυτό εκεί... το αθηναϊκό χιούμορ αυτό είναι. Ακριβώς εκεί τι να κάνεις, ρε φίλε. Μου πεις πάνω στα που ξέρει. Έχει πάρει το γονίδιο. Τι πάνω, ρε εσύ, Μοσχοβίτη. Εδώ πέρα ήρθε ο Χιμέθ και μας λέει ότι με παίζουν με όλες τις δυνάμεις και βάζουν τα δυνατά τους και τέτοια. Δηλαδή ναι. Ο άνθρωπος έχει μπει στην οτροπία κανονικά. Σωστά. Έχει ποτίσει μέσα του. Ναι. Οπότε. Τι να περάσει εικόνα τώρα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν κοινή φωτογράφηση και δίνουν το ένα στο χέρι στον άλλον. Ναι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και τι θα λέει, Άννα, μπράβο. Υποκρισία περισσοθένη παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό ακριβώς. Τώρα, άλλο το κομμάτι των παικτών, που εκεί okay, δεν υπάρχει θέμα ανάμεσα στους παίκτες. Οι παίκτες είναι ένα κομμάτι διαφορετικό καταρχάς στο τι παιχνίδι θα δούμε, έτσι. Δηλαδή, αν το μάτσο έχει πολύ ξύλο. Δεν νομίζω είναι κάτι που αρέσει σε κανέναν. Τώρα που λέμε και για τους παίκτες, είναι και αυτή η δήλωση του Μπάρκα. Μου έχει κάτι στο μυαλό εδώ και 2-3 μέρες. Το άκουσες τι είπε αυτός. Άκουσα τι είπε. Δηλαδή, ρε φίλε, μπες λίγο στη λογική. Είσαι και Έλληνας, ωραία. Τα διαβάζεις, τα βλέπεις τι γίνεται. Μπες λίγο στη λογική κι εσύ. Και βγαίνεις εσύ και λες ότι θέλω να πανηγυρίσω τον τίτλο μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Okay. Εκεί τι να πεις, ας πούμε. Κάθε συζήτηση σταματάει. Πάμε στον επόμενο φίλο να πεις. Ναι, κανονικά. Ωραία, κανονικά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και επειδή. Πώς το λένε να δεις. Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της, κάπως έτσι. Ναι. Είναι η ατάκα, δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Ας περιμένουμε το παιχνίδι και να δούμε ποιος θα πανηγυρίσει και πού. Εντάξει, ας το περιμένουμε. Αν το καταφέρει, μπράβο, του μάγκας. Αν καταφέρει να πάρει το κύπελο και να είναι και σημαντικός για το μάτι, ας το πανηγυρίσει όπως θέλει. Χωρίς να προκαλέσει. Ναι. Okay. Ναι. Αν όμως το πάρει ο άλλος, να δω ποιος θα πανηγυρίσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Hair Salon του Γιώργου Μάσκα μαζί μας. Στο κέντρο της πόλης Γεωργίου Σταύρου 5.
Τηλέφωνο 2310-282-700, Facebook και Instagram, George Maskers Hair Salon. Ελπίζουμε να έχει νερό εκεί σήμερα, ώστε όσοι δεν προλάβετε να περαχθείτε μέχρι το Γιώργο Μάσα να κάνετε ένα λουσιματάκι στα γρήγορα. Γιατί είπαμε, ζούμε και αυτό το δράμα. Φτύκας επίσης μαζί μας, πλακάκια και ήδη γηνής, Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503 και πάντα φυσικά ο Στοίχημαν. Εκεί που ξέρετε, νομίζω ότι το μόνο που δεν έχει βάλει είναι το αν θα δώσουν τα χέρια Λουτσέσκου και Χιμένεθ. Όλα τα άλλα είναι στις επιλογές του για το τελικό κυπέλλου. Μοναδικές λειτουργίες όπως cash out, token bet και speed bet, όλα αυτά από το stoihiman.gr. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπορούμε στο τέλος της εκπομπής να πούμε και για τίποτα άλλο ή πρέπει να μιλάμε μόνο για κύπελλο? Για πες. Μα το τελευταίο μισάωρο θα είναι αφιερωμένο στα άλλα αθλήματα και μπάσκετ. Ανατριχιάσαμε. Κάτσε να μας κοβείτε ένα μισάωρο. Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μας κάνουν ντουμπα στο στούντιο και μετά λέει πείτε τα συνοχλήκα. Ναι, δηλαδή, καθόμαστε εδώ 5 λεπτά, το κοιτάμε. Τόση ώρα εδώ μεταξύ. Ωραία, και μετά λέει πείτε τα συνοχλήκα κανένας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε για περίπου ένα 20 λεπτό ακόμα. Πάω 24. Εντάξει, Μοσχοβητή. Παρακαλώ. Είναι τελευταίο μισάωρο. Ναι. 20 λεπτό. Ναι. Γιατί δεν φταίω εγώ. Μας το φάγανε. Εγώ σου δίνω ένα μισάωρο. Ναι, ναι. Ωραία. Πες τα δικά σου το μπάσκετ. Τι να. Δεν έχουμε 2-3. Ναι. Τι να πούμε για μπάσκετ? Κάτσε λίγο. Όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Τι μου λες τώρα? Όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ποιο μπάσκετ? Ναι, αλλά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, φίλε. Ναι, τι. Κρατάει τη σημεία ψηλά. Τέταρτο στην κανονική διάρκεια. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, άμα βγεις έξω και βρεις τρεις παοξίδες και τους ρωτήσεις τι κάνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, πού είναι και αν παίζει Σαββατοκύριακο, και οι τρεις θα σου πούνε δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει και πού είναι και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρει με ποιον παίζει την Κυριακή. Α, και αν παίζει, α πούμε, Κυριακή. Ωραία. Ναι, και γιατί, τι είναι αυτό, είναι κύπελλο, είναι ποτάθλημα, είναι play-off, είναι κανονικό? Ένα ρεφλαδική στον κόσμο τώρα. Ναι, okay. Ξέρει ο κόσμος γιατί παίζει. Ξέρει, και απλά πότε. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά που είναι ο τελικός του κυπέλλου, υπάρχει και το ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει. Okay. Αλλά την Κυριακή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παίζει το Παλατάκι. Θα πάμε και στα άλλα αθλήματα. Εντάξει, ναι, τα άλλα αθλήματα που όλη τη χρονιά μας πουλούσαν και τρέλα τα άλλα αθλήματα. Δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω το Παρασκευαίδη που είναι για αυτό κάτω. Φέτος, φίλε, τα αυτιά πεσμένα φέτος στα άλλα αθλήματα, ναι. Φέτος τελειώσαμε νωρίς. Από μέσα Μαΐου διακοπές κάνουν τα άλλα αθλήματα. Μοσχοβίτη, θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, νομίζω, από εβδομάδα. Θα έχουμε να μιλάμε για τίποτα. Το τμήμα θα παίζει μέχρι μέσα Ιουνίου. Κάτσε τώρα. Λίγο. Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μέχρι πότε? Μέχρι μέσα Ιουνίου. Μέχρι μέσα Ιουνίου. Θα περάσει την ΑΕ και θα παίζει μέσα Ιουνίου. Μέχρι μέσα Ιουνίου. Αποφασισμένος είσαι. Βέβαια. Πάλι το τμήμα θα κρατήσει ψηλά το πύχη. Δηλαδή τώρα. Εσύ τώρα είσαι τέταρτος, ωραία. Ναι. Τι είναι σκλειδώσει τη θέση. Ναι, ναι, δεν αλλάζει. Ούτε τέταρτος μπορεί να πάει, ούτε πέμπτος. Άρα σε διασταύρωση πας με ΑΕΚ. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Είναι πόσοι αγώνες? Τρεις. Η ΑΕΚ έχει να παίξει σήμερα ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ναι, που είναι αυτή τη αγωνιστική που παίχτηκε, και έναν ακόμα που έχει να παίξει την άλλη εβδομάδα, όπως και την Κυριακή, που παίζει με την Κίμη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Φάρο την Κυριακή. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι για τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που κέρδισε τον Πανιόνιο. Και κέρδισε και ο Προμηθέας το Λαύριο, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Ναι. Είναι τέταρτος, δεν μπορεί να πάει στη τρίτη θέση. Εκεί που είναι ο Προμηθέας δηλαδή. Δεν είναι μαθηματικά εξασφαλισμένο ότι θα παίξει με την ΑΕΚ, αλλά η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα είναι στην πέμπτη θέση. Δηλαδή, τελευταίο στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το Λαύριο παίζει με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Λογικά με στο ΆΚΑ, με γηπεδούχο το Παναθηναϊκό, θα χάσει. Mm-hmm. Και τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται την Κίμη. Η οποία Κίμη και αυτή έχει το ίδιο ακριβώς ρεκόρ με την ΑΕΚ. Όλοι αυτοί, ΑΕΚ, Λαύριο και Κίμη έχουν 14 νίκες. Στη λογική ότι η ΑΕΚ θα κάνει τη μια νίκη που θέλει και στην ισοβαθμία έχει το Λαύριο, ό,τι και αν κάνει το Λαύριο με τον Παναθηναϊκό, ό,τι κερδίσει είτε χάσει, θα είναι αυτή η πέμπτη και θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ με μειονέκτημα για αυτήν, με πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πόσοι αγώνες είναι αυτό το 3, είναι δύο νίκες θέλεις. Δύο. Ναι. Με το πρόγραμμα που έγινε γνωστό χθες, το πρώτο παιχνίδι είναι τη Τετάρτη, 16 Μαΐου. Δεύτερο μάτς είναι Σάββατο, ναι, στην έδρα της ΑΕΚ, και αν χρειαστεί τρίτο είναι Δευτέρα, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά. Δηλαδή μέσα σε πέντε μέρες έχει τρία παιχνίδια. Ναι. Είναι πολύ έξυπνο πραγματικά. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο, το έλεγα και αυτό το βράδυ εδώ με το Σταμάτη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον έκτη μέρας να παίξει Τετάρτη και Δευτέρα. Γιατί εσύ? Μα είναι περισσότερο που... κόσμο να γήπεδο από ό,τι μπορεί να έχει το Σαββατοκύριακο ή τη Τετάρτη. Ή τη Δευτέρα. Και πώς θα το έκανα, το έκαναν Σάββατο. Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο. Ναι, θα ξεκινήσω πιο αργά θεωρητικά. Ναι, θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά. Θα μπορούσε, αλλά δεν έγινε. Το τι θα μπορούσε, έχω πολλές σκέψεις. Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τέλος πάντων. Το αναφέρομαι γιατί είναι λίγο. Καλά, γενικά φάτσουμε το πρόγραμμα του ΕΣΑ και έχουμε τραβήξει τα μαλλιά μας πολλές φορές.
Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που έγινε και αυτό τώρα. Και αν πέρασε την ΑΕΚ, μετά ξεκινάει κατευθείαν το επόμενο παιχνίδι, η επόμενη σειρά. Πάλι είναι στα κοντά. Νομίζω ότι είναι Πέμπτη. Ναι. Ωραία. Ναι. Εντάξει, χωρίς αυτό σου οικονομικά. Λέω ότι το τμήμα θα κρατήσει ψηλά το πύχη. Ναι. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν βάζω το χέρι με τη φωτιά, θα περάσει την ΑΕΚ. Έτσι. Ναι, είναι ναι. Δύσκολο. Ακόμα και πλεονέκτημα έδρας. Η ΑΕΚ είναι κυπελούχος Ελλάδος και κυπελούχος Ευρώπης. Όπως έγινε όμως. Ναι, δεν έχει σημασία, είναι. Εντάξει, αγωνιστικά όμως δεν τη φοβάσαι την ΑΕΚ. Όχι, πάω και την έχει κερδίσει δύο φορές. Και την έχει κερδίσει δύο φορές και άνετα. Άρα γιατί όχι. Ναι, οκ, okay, είναι ένα θέμα το πώς θα. Εντάξει, για την ΑΕΚ είναι ερωτηματικό τώρα η όλη κουβέντα στο μπάσκετ, γιατί όταν έχει πετύχει το μεγάλο τη στόχο, που ήταν αυτό το Champions League, από τη στιγμή που το διοργάνωσε και όλο στο Final Four, που πλήρωσε για να το διοργανώσει. Είναι λίγο ένα θέμα το πώς θα είναι στην πορεία στην Ελλάδα. Γιατί εκεί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, να το πω. Η μια πληροφορία είναι ότι έχει βγει στην αγορά εδώ και καιρό και ψάχνει ένα πολύ καλό παίχτη για να τον προσθέσει στα play-off και να κυνηγήσει στα play-off ό,τι μπορεί. Mm-hmm. Δηλαδή, αν βρεθεί με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, να διεκδικήσει εκεί αν μπορεί την πρόκληση στους τελικούς. Υπάρχει μια πληροφορία όμως που λέει ότι γενικά το κλείνει το μαγαζί για φέτος. Mm-hmm. Ότι το μυαλό των περισσότερων πλέον είναι στις διακοπές και όχι από τη στιγμή που κατάφεραν να πάρουν το ευρωπαϊκό. Εμάς ο Πάκο μας ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και ειδικά αν παίζει στην έδρα του και σε μια έδρα που θα είναι έδρα, που θα έχει δηλαδή τον κόσμο που χρειάζεται το παλατάκι για να γίνει έδρα, όπως είχε με τον Άρη, όπως είχε με τον Ολυμπιακό, όπως είχε με την ΑΕΚ, όπως είχε ακόμη και με τον Λαύρο που είχε λιγότερο κόσμο, αλλά και πάλι ήταν έδρα. Αν με ρωτάς προσωπικά, περιμένω ότι όλοι θα προσπαθήσουν να περάσει η ΑΕΚ. Και ναι. Όταν λέω όλοι εννοώ γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Το ξέρουν αυτό και στον ΠΑΟ. Αλλά εγώ λέω και με βάση την εικόνα που έχουμε δει ότι ο ΠΑΟ από την ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την έχει κερδίσει δύο φορές φέτος και πολύ πιστικά. Τόσο στο Παλατάκι όσο και στο ΆΚΑ πρόσφατα. Που okay, μπορεί να την πέτυχε σε μια συγκυρία λίγο πριν το Final Four του Champions League. Αλλά και ο ΠΑΟ είχε τα θέματά του. Δεν είχε τον Κόνιαρ και τον Τζόουνς και κέρδισε δίκαια. Και αν είχε αυτούς τους δύο, μπορεί να κέρδισε και πολύ πιο. Με πιο μεγάλη διαφορά. Αλλά τα play-off είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς και στην ΑΕΚ ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και να δούμε πώς θα είναι αυτά τα μάτς. Δεν αργούνε. Μπροστά μας είναι ουσιαστικά. Η Κυριακή για τον ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά διαδικαστική, καθώς δεν κυνηγάει κάτι και ο φάρος που υποδέχεται είναι ομάδα που μόνο το τυπικό μένει για να σωθεί. Γιατί και ο Φάρος μπορεί να είναι χαμηλά, αλλά είναι μία νίκη πάνω από τον Πανιόνιο, μία νίκη πάνω και από τον Κόρυβο. Και ακόμα και να κερδίσουν και οι δύο σε τριπλή ισοβαθμία, πέφτει ο Πανιόνιος. Δηλαδή, που είναι και το πιθανότερο, το να κερδίσουν οι άλλοι δύο, ο Κόρυβο στα Τρίκαλα και ο Πανιόνιος στο Ρέθυμνο. Ο Φάρος και να χάσει στο Παλατάκι, μένει στην κατηγορία. Οπότε, το παιχνίδι αυτή τη Κυριακή είναι. Διαδικαστικό. Αν το δει λίγο πιο κοινικά. Είναι και να μείνει λίγο σε ρυθμό εν ώψη play-off. Mm-hmm. Εντάξει, τετάρτο πάγωμα το Πανιόνιο δεν μπορούσε να χάσει από αυτήν την ομάδα. Ήταν ξεκάθαρη η διαφορά ποιότητας που υπήρχε και από τη στιγμή που πάγω σοβαρεύτηκε μετά την πρώτη κακή περίοδο του, ξέφυγε και όσο περνούσε η ώρα άνοιξε το σκορ και τη διαφορά. Σε αυτό το παιχνίδι είχε πρωταγωνιστές παίχτες που είχε Έλληνες παίχτες, τους δικούς του έμπειρους Έλληνες παίχτες, τον Τζόχλα. Το Ζάρα, τον Μαργαρίτη. Εγώ νομίζω ότι στα play-off που έρχονται είναι όλοι, μα όλοι απαραίτητοι. Ο καθένας αυτό μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Μπορείς να μπεις 3 λεπτά και να βγάλεις 2 άμυνες, είσαι χρήσιμος. Μπορείς να παίξεις 20 λεπτά και να βάζεις πόντους να παίρνεις rebound, είσαι χρήσιμος. Επειδή έχει να αντιμετωπίσει, λογικά ο ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως την ΑΕΚ που δεν μπορείς να την ψυχολογήσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα. Σε ομαδική λειτουργία και στον τρόπο που παίζει. Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν είναι καλή ομάδα, αλλά έχει πολύ ατομική ποιότητα. Ωραία. Και η αλήθεια είναι, έτσι μπορούμε να λέμε διάφορα για την ΑΕΚ, ότι στα μεγάλα μάτς φέτος η ΑΕΚ, που τα έχει κερδίσει σχεδόν όλα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Το ότι τα δυο καλύτερα της φετινά παιχνίδια είναι οι δύο τελικοί που έπαιξε. Ο ένας ο τελικός κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και ο άλλος ο τελικός του Champions League τώρα πρόσφατα με τη Μονακό, δεν είναι τυχαίο. Είναι ομάδα που έχει υψηλό κίνητρο οι παίκτες της, έχει αρκετή ατομική ποιότητα και από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν έχει προσθέσει Έλληνες που τους είναι πολύ χρήσιμοι. Δηλαδή,
στο rotation τη έχει παίχτε, γιατί για μένα στα μάτς, ειδικά τα ελληνικά, τα derby, οι Έλληνε τα κρίνουν. Συνήθω. Συνήθω. Και η ΑΕΚ έχει και σε αυτό το κομμάτι. Έχει το Μαυροϊδί, έχει το Ξανθόπουλο, έχει το Βασιλόπουλο. Είναι παιδιά που μπορεί να μην σου γεμίζουν το μάτι. Ωραία, μπορεί να μην σου βάλουν 30 πόντου. Okay, αλλά μπορούν να σε βοηθήσουν. Το ίδιο και ο ΠΑΟ. Το Μαργαρίτη, το Τσόχλα, το Ζάρα, το Κατσίβελι, τον Κόνιαρη. Ωραία. Για μένα το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ όταν έρθει η ώρα των play-off είναι να είναι έτοιμος πνευματικά να αντιμετωπίσει μια ομάδα που την ξέρει ότι την έχει μεν, αλλά από την άλλη δεν μπορείς ποτέ με τη φετινή ΑΕΚ να είσαι σίγουρος ότι θα δεις. Ναι. Μπορεί να πετύχει μια μέρα που ο Χάρης τα βάζει όλα, να βάλει 35 πόντους, ωραία, και εσύ να κυνηγάς. Αυτό θέλω να πω. Αν και ο φετινός ΠΑΟΚ, ειδικά στο Παλατάκι από ένα σημείο και μετά, έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και ακόμα και σε εμάς που του έρχονται ζόρια και δυσκολίες και ανάποδα πράγματα, καταφέρνει να τα φέρει εκεί που θέλει, εκεί που θέλει αυτός. Για μένα το πιο σημαντικό, το λέω και το ξαναλέω, το έγραψα και χθες, είναι ότι αυτό το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο κόπιασε για να το πάρει, που θα κάνει μάλλον 9 στα 10 στα τελευταία 10 παιχνίδια για να έχει αυτό το πλεονέκτημα έδρας, να αποδειχθεί όντως πλεονέκτημα, να έχει μια έδρα η οποία, αν θα έρθει και κανένας περίεργος να σφυρίξει. Ναι. Να το φέρει το μάτς εκεί που θέλει αυτή. Όπως είχε γίνει τώρα με το Λαύριο, ήταν το μάτς. Το Λαύριο, πολλά μπορείς να σκεφτείς. Με το Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, έχεις παιχνίδι για να θυμάσαι. Γι' αυτό λέω ότι αν είναι έδρα το γήπεδο, ο ΠΑΟΚ εκεί ήδη κάνει που δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Και το Παλατάκι για να γίνει έδρα θέλει 8.000 κόσμο. Και με 3 γίνεται. Και με 4. Ναι. Τώρα βέβαια, πώς να έχει 4.000 κόσμο Δευτέρα απόγευμα, δεν μπορώ να το ξέρω. Κόλλησε, ρε Νίκο. Πώς να μην κολλήσω. Δευτέρα είναι ρε Ζή. Πώς να μην κολλήσω. Παλεύει ο άλλος να βγει στα play-off και να πάρει πλεονέκτημα έδρας και τον βάζουν να παίξει Τετάρτη και αν παίξει ξανά στην έδρα του παίζει Δευτέρα. Εντάξει, δεν είναι ιδανική ημέρα. Φυσικά αλλά... και δεν είναι ιδανική ημέρα. Θα μπορούσε να είναι Τρίτη Πέμπτη. Όχι, θα μπορούσε να είναι Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, ρε Νίκο, δες το αλλιώς λίγο. Παίξε το λίγο αλλιώς. Τι παίξε το λίγο αλλιώς. Τετάρτη είναι, κλειστή αγορά θα. Τετάρτη, κλειστή αγορά. 6 ώρα το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει ο άλλος από την Ηλιούπολη να έρθει στο Παλατάκι να δει πάω πρώτο παιχνίδι play-off. Δεν μπορεί να είναι 7 το παιχνίδι. Τι? 7 το παιχνίδι. Και 7 να είναι. Εντάξει, προλαβαίνει. Σκέψτε το λίγο έτσι. Και επίσης δεν θα έχει κανένα άλλο παιχνίδι. Γιατί να μην πας στο μπάσκετ. Τι θα έχεις να δεις. Θα σου λείπει ο ΠΑΟΚ. Μετά θα σου λείπει ο ΠΑΟΚ ένα καλοκαίρι. Κανένα δίμηνο. Τι είναι καλοκαίρι, μωρέ. Αφού κάπως θα κοντεύσει να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ το αναφέρω. Το ανέφερα και χθες. Μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, όντως δεν είναι το ιδανικό, αλλά. Ναι, ναι, οκ. Κοίταξε για τα άλλα αθλήματα και αν ήθελα να αναφερθώ δεν γίνεται. Παρότι. Άκουσα πολλά όλη τη χρονιά, είναι αλήθεια, από τον συνάδελφο που είναι στην Αθήνα κι αυτό. Έβγαλε γλώσσα Μοσχοβίτη. Αλλά... Τα αυτιά του πέσανε όμω. Έβγαλε γλώσσα, εσύ γιατί. Έτσι συμβαίνει σε αυτού που μιλάνε πολύ, στο τέλο αυτό γίνεται. Όχι, ρε, να σου πω κάτι, και εγώ το πίστευα. Εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ, ξέρει τώρα εμεί πώ είμαστε. Ωραία, εγώ τουλάχιστον βλέπω αγώνε από, από μετά το Δεκέμβρη, ρε παιδί μου. Βόλι, handball, τέτοια ώρα. Στο βόλι, λίγο πόνο, είχαμε συνηθίσει αλλιώ το ναι, όταν κάθε χρόνο, στο πρώτο μισό, είσαι, ψάχνεσαι, κάνει ράνι, ωραία, και φορτσάρει από Δεκέμβρη, Γενάρη και μετά. Εγώ πραγματικά το πίστευα, ρε παιδί μου, τώρα. Ναι. Έλεγα εντάξει, γίνεται αυτό που έγινε και πέρσι και πρόπερσι που πήγε και το πήρε μέσα στο Ρέντι. Ναι, αλλά αφού χάθηκε εκείνο το μάτι στο Παλατάκι και έγινε το 2-0. Εκεί λίγο ψηλιαστήκαμε και λε ότι. Κοίταξε, για να σου πω και λίγο κάτι. Τώρα εντάξει, εμεί που βόλε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πάρα πολλά. Από αυτά που είδαμε από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Στο τίτλο που κρίθηκε σε ένα μάτς, ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος και το κέρδισε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε σειρά αγώνων, ειδικά φέτος και αποδείχθηκε κιόλας, νομίζω ήταν πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Να κερδίσει αυτόν τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εγώ και δεν... να σου πω και λίγο κάτι. Ήταν καλύτερος γιατί είχε διπλάσιο μπάτζετ, να μην πω και παραπάνω. Ωραία. Έριξε ένα καλό λεφτά. Είχε και ένα ξένο παραπάνω. Ναι. Ωραία. Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Okay. Του βγήκε. Είναι αυτό που έλεγα πρόσφατα σε μια συζήτηση ότι επιτυχημένος. Αν είμαι επιτυχημένος για να πάρω πρωτάθλημα στο Βόλιο να δώσω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και ο άλλος το έπαιρνε 3 χρόνια με 500-600 χιλιάρικα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο μεγάλη επιτυχία. Θα μου πει, αυτά είναι τα μεταξύ μας που συζητάμε. Στον κόσμο μένει ότι έχασε το πρωτάθλημα ή ότι το πήρε ο Ολυμπιακός ή το πήρε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλος. Απλά το αναφέρουμε και αυτό. Εντάξει, τώρα, σε σειρά αγώνα ήταν πολύ δύσκολο για το φετινό ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Σε έναν αγώνα που έγινε στο κύπελο, που το κύπελο το έχουμε ξαναπεί, είναι και θεσμός λίγο συγκυρίας και το πώς θα σου κάτσει το βράδυ. Σε εκείνο το μάτς λοιπόν στη Ρόδο, στη Σύρο θα έλεγα. Ναι, καθάρισε την ημιτελικό. Κατάφερε και, να το κερδίσει. Ναι, ακριβώς τον ημιτελικό έχει δίκιο, όχι στο τελικό. Αλλά και πάλι, έτσι όπως ήταν η χρονιά αυτός για τον ΠΑΟΚ, που γενικά ήταν προβληματική, αλλαγές προπονητών. Γενικά είχες καμπανεβάσματα εκεί που έλεγες ότι να το κάνω. Ναι, ναι. Σου είχε πάλι και αυτό με τον Παντακίδη που ο άνθρωπος να είναι καλά. Ναι. Είχε αντιμετωπίσει τόσο προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Το γεγονός ότι πάντως τελειώνει αυτή τη σεζόν, έστω και με το κύπελο. Γιατί είναι
Το έχουμε συζητήσει και με την Αγάπη αυτό. Γενικά ο σύλλογος δεν είναι ότι σηκώνει κάθε χρόνο ένα κάρο κούπες και έλα μωρέ τώρα πιο κύπελο. Είναι έτσι. Αυτό που λέγαμε και, και δηλαδή, προχθές στο podcast, ότι δεν είναι ότι σηκώνουμε κάθε χρόνο κάτι. Μπράβο. Και λέμε ο σύλλογος όπου μπορεί να κερδίσει το οτιδήποτε. Μα το κερδίζει. Είναι καλό. Ωραία. Ναι. Είναι αυτό που και με το Σωτήριο Δασκαλάκη το έχουμε συζητήσει και τρεις φορές. Το link up που λέμε. Ναι. Ότι δηλαδή είσαι χορτασμένος, ρε παιδί μου, και λες εντάξει το link up τώρα δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Ωραία. Ό,τι μπορεί να το πάρει είναι καλό. Τώρα εντάξει, νομίζω ότι γενικά λίγο αυτή η ομάδα στο βόλεϊ, έτσι κι αλλιώς κορμό μεγάλο δεν έχει. Δηλαδή οι σημαντικοί της παίχτες αλλάζουν κάθε χρόνο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην κυφή του αθλήματος. Ναι, δηλαδή ναι. Συνήθως οι καλοί όταν θα κάνουν μια-δυο καλές χρονιές φεύγουν. Ναι. Νομίζω ότι του χρόνου θα πρέπει, ρε παιδί μου, να προσπαθήσει να χτίσει την ομάδα από την αρχή και όχι να κάνει το γνωστό ότι σύστημα κάπου τον Ιανουάριο να φέρει ένα-δύο παίχτες και από εκεί να πάρει όθηση. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βάζω το χέρι μου στο χέρι. Από την αρχή τη σεζόν ήταν με το σχεδόν το ίδιο ρόστερ. Ξέρεις, νομίζω ότι η επιτυχία αυτών των ομάδων και τη ομάδα βόλεϊ και τη ομάδα handball είναι ότι τελειώνει μια χρονιά. Που στο βόλεϊ πήρες μόνο το κύπελο και στο χάντμπολ δεν πήρες τρόπαιο και υπάρχει μια απογοήτευση και. Το έχουν κερδίσει αυτό, ναι. Έχει δίκιο, ναι. Ενώ με 3-4 χρόνια πριν, τελείωσε η χρονιά. Οκ, okay, μέσα στη διάρκεια τη χρονιά έβλεπε του αγώνε, σχολιάζουν, να δίναμε και εμεί μέσα από το ΠΑΟΚ 24 μια σημασία, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν ότι αν δεν έπαιρνε τρόπαιο ήταν χαμένη χρονιά. Νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση το γεγονό ότι φέτο υπάρχει ένα γιατί, μια απογοήτευση, ένα κάτι, ένα προβληματισμό. Εντάξει, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από τη νέα σεζόν η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, ο Παναθηναϊκός θα δυναμώσει πολύ στο κομμάτι του αεραστέχνη που θα μπει ο Γιαννακόπουλος. Μπαίνει ο Γιαννακόπουλος, χθες έτσι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Νομίζω είναι και δήλωσή του επίσημη. Οπότε και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον αεραστέχνη θα δυναμώσει αρκετά. Εντάξει, θα τα δούμε. Λοιπόν, Pharma Center, παιδιά, 15 χρόνια στην Ελλάδα για την υγεία του προστάτη με πρόστα Vital, χρήσιμος άνδρας μετά τα 50. Ζωντάνια και το brand που μου λέει από μόνο του το Prosta Vital. Η Pharma Center είναι μαζί μας. Μαζί μας φυσικά ήταν και ο Στίχημαν, μην το ξεχνάμε. Μπαίνετε από το σπίτι, από τη δουλειά ή το αυτοκίνητο και από Android και από iOS με ό,τι επιλογή μπορείτε να φανταστείτε και για τον τελικό κυπέλλου και για το τελικό του Eurovision αύριο, αγάπη. Γιατί αύριο δεν είναι μόνο τελικό του κυπέλλου. Χάνουμε και Eurovision, Μοσχοβίτη. Ναι, αλλά... Και έχει και πολύ δυνατά στοιχήματα για τον Eurovision, πολύ δυνατές αποδόσεις. Ναι. Αφού η Φουρέρα έχει πέσει πολύ, λέει. 1,90. Τι πολύ δυνατή απόδοση. Αυτό γιατί η Eurovision είναι πολύ λίγο, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, όμως είναι Κύπρος. Okay. Φτύκας μαζί μας με τα πλακάκια και τα είδη γηνής στην Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα. Alter Ego εννοείται με την εποχή την αγαπημένη των γάμων και των βαφτίσεων. Με πλήρη αδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Δυτικά στην Ευκαρυπία στην 25 Μαρτίου. Πασαλίου 85 ανατολικά στην Καλαμαριά. Και τώρα και στο κέντρο στην Παύλου Μελά 36 και μέσα από το alterengofashion.gr. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φυσικά ενημέρωση από την Αθήνα, είτε με ρεπορτάζ, είτε αργότερα είπαμε και με τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, με την προπόνηση, με τις φωτογραφίες, όλα αυτά. Το πρόγραμμα έχει λίγο διαμορφωθεί. Και με τη συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ. Και σήμερα και αύριο, σωστά. Έχει διαμορφωθεί έτσι από το Λίμπερο να είναι έτσι κυπέλο κεντρικό, να το πω πολύ απλά. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Full Επίθεση με τον Γιώργο τον Παναγιώτη να είναι εδώ και με σχόλιο του Κώστα του Βασιλόπουλου. Γενικά από σήμερα και αύριο το κύπελο Ελλάδος είναι στο προσκήνιο. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24 πολλά αφιερώματα. Βεβαίως. Που βάλουν λίγο στο κλίμα του τελικού. Έτσι. Και σήμερα και αύριο. Έτσι. Οπότε εντάξει, νομίζω η προσοχή είναι στραμμένη στο πρωινό παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς από ΠΑΟΚ 24. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο με ρεπορτάζ από ό,τι υπάρχει για το κύπελλο και ό,τι άλλο κινείται.